Καλησπέρα σε όλους. Αποστόλη, εσύ καλωδιώθηκες. Πας καμία ηλεκτρομιλησία, λοιπόν. Μας ακούτε. Okay, ναι. Κυκλοφορεί, καταρχήν, να ξεκαθαρίσω μία παρεξήγηση. Κυκλοφορεί μία φήμη ότι οι δημοσιογράφοι είναι γνώστες και παΐοντες για πάσαν τέχνη και πάσαν τεχνολογία. Δεν το πάει αυτό που νομίζατε. Θα σας διαβεβαιώσω ότι από προσωπική εμπορία αυτό είναι απολύτως ψευδές, έτσι. Οι γνώστες, λοιπόν, όπως σας είπα, είναι εδώ. Θα προσπαθήσουν να μας διαφωτίσουν γιατί σημαίνουν διάφοροι όροι περίεργοι, έτσι. Να πω κάτι. Inbound marketing, πόσοι ξέρουν τι είναι? Είναι το κοινό σας, παιδιά, εδώ. Συνεχίζω. Growth hacking. Μάλιστα. Performance marketing. Τελευταία προσφορά. Εκεί ήσασταν λίγο καλύτερα, οκ. Okay. Λοιπόν, ένα 85% δεν έχουν ιδέα για αυτό που θα πείτε. Το βάλει και εμένα μέσα. Λοιπόν, πείτε μου λοιπόν, Αποστόλη, ξεκινήσουμε λίγο από σένα. Τι είναι όλα αυτά, τι θέλει να πει ο ποιητής, είναι κάποια μαγική τέχνη, πειραματίζεστε με αυτά και τελικά τους βάζετε ονόματα, καταλήγετε κάπου, για πες μου έτσι. Α, συγγνώμη, πριν μου πεις οτιδήποτε άλλο, να το πάμε λίγο με πολύ γρήγορα. Έχεις 10 δευτερόλεπτα να μου πεις ποιος είσαι, τι κάνεις. Το ίδιο και όλοι οι υπόλοιποι. Πάμε. Πρώτα απ' όλα, πριν πω ποιος είμαι και τι κάνω, είσαι δημοσιογράφος πόσα χρόνια στην τεχνολογία? Στην τεχνολογία των υποδομών τηλεπικοινωνικών και πληροφορικής. Μηχανικός πληροφορικής. Δεν είναι ενοχλητικό που κάθε φορά κάποιος βγάζει μια καινούργια ερμηνεία και έναν όρο και νιώθουμε όλοι άσχετοι? Α, δηλαδή εμείς το φτιάξαμε, θες να μου πεις τώρα. Η απάντηση είναι εμείς το φτιάξαμε αυτό για να νιώθουν οι υπόλοιποι άσχετοι. Α, κατάλαβα. Μαζί τα φτιάξαμε. Κόλπο είναι, κόλπο είναι. Πάμε τα 10 δευτερόλεπτα. Εγώ είμαι Αποστόλης Ευαλής, ειδικεύομαι μόνο στο strategy και κατ' επέκταση marketing strategy και βέβαια digital marketing strategy που είναι το καινούριο απόκτημα της αγοράς. Ακούω. Εγώ είμαι ο Σάββας. Σάββας Ορτίκης, ναι. Τον ακούτε? Αν δεν ακούτε, σηκώστε χέρι παρακαλώ. Νομίζω. Δεν ακούτε επειδή δεν μιλάει. Ένα. Νομίζω με ακούτε. Πάμε. Εγώ είμαι ο Σάββας Ορτίκης. Δεν ακούνε σίγουρα. Τώρα, κάπως καλύτερα, νομίζω τώρα δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Ναι. Όχι, νομίζω... Εντάξει. Είναι οκ. Εντάξει. Τώρα είναι οκ. Ωραία, εγώ ονομάζομαι Σάββας Ζορτίκης. Το δικό μου expertise είναι σε αυτό το παράξενο πράγμα το δεύτερο, το growth hacking. Οπότε είμαι μισός marketer και μισός engineer. Android. Νομίζω ότι έχω τη σειρά, έτσι, για αυτό το λόγο. Ναι. Εγώ είμαι λοιπόν ο Γιάννης Δαβελέκος, διευθύνω την... Όχι πια. Τώρα τη διευθύνω, ναι. Είμαι ο Γιάννης Αβελέκος, λοιπόν. Διευθύνω την εταιρεία Διάδημα και ασχολούμαστε με το digital marketing εμείς. Εγώ προσωπικά εστιάζω στο Google AdWords. Εγώ είμαι μακουτέ. Είσαι. Νομίζω μια χαρά. Είσαι. Είναι βέβαιο, έτσι. Ωραία. Εγώ είμαι Παναγιώτης Παπακατζής. Ασχολούμαι με ακουτέ. Και πίσω. Μπορώ να φωνάξω κιόλας. Γιατί δεν απαντάει κανείς ενώ τον ακούτε? Ασχολούμαι με το digital marketing τα τελευταία 13-14 χρόνια και μπάμπι να το πούμε κάποια στιγμή. Πάλι marketing θα είναι πάντως, για να σου απαντήσω και στην ερώτησή σου. Ναι, γιατί από μια απορία. Και άσπρο χνοδωτό αρκουδάκι, να το πούμε, πάλι marketing θα είναι. Πώς να το πείτε, είπαμε? Άσπρο χνοδωτό αρκουδάκι. Μου αρέσει αυτό, θα το κρατήσω. Δεν κακό. Είναι και πιο φιλικό προς το χρήστη. Πάμε, κύριε Σαντάκτη, εσεί. Δεν ξέρω καθόλου. Δεν το συζητάμε. Θα μιλήσουμε επί τόπου. Εγώ είμαι στο digital marketing τα τελευταία 5 χρόνια και τα 2 τελευταία χρόνια κάνω specialization στο inbound marketing που έχει να κάνει στην ουσία με τεχνικές οι οποίες θα φέρουν τον πελάτη σε εσένα να σου χτυπήσει την πόρτα και όχι το αντίστροφο. Είναι μια συναφής τεχνική, έχει μεγάλη σχέση και με τον growth hacking. Με το οποίο ασχολείται ο Σάββας. Α, τα ξέρετε δηλαδή αυτά που είπαμε πριν? Ναι, φυσικά. Okay, τα έχω κάνει κιόλας. Α, οκ. Okay. Λοιπόν, καταρχήν να λύσουμε το θέμα. Εγώ ακούγομαι. Ωραία, εγώ ακούγομαι. Ο Αποστόλης ακούγεται? Ένα-δύο. Πάμε, Αποστόλη. Λοιπόν, μείναμε στο πρώτο να μας πεις, τέλος πάντων, τι είναι αυτά τα πράγματα του διαβόλου. Να ξεκινήσουμε από τα εύκολα. Αυτά τα πράγματα είναι απλούστατα διαφορετικές ερμηνείες για αυτό που ξέρουμε όλοι καλά. Το marketing. Μάλιστα. Ή και τη στρατηγική στο marketing, το strategic marketing. Το inbound, και κάνω εισαγωγή για να περάσω στους εξαιρετικούς συναδέλφους και φίλους και επαγγελματίες που έχουμε δίπλα μας, θεωρείται ως, διόρθωσέ με Δέσποινα, θεωρείται ως όλη η προσέγγιση και διαδικασία προκειμένου να έρθουν εισερχόμενοι στο site σου ή το app σου. Και άρα παίζει μέσα
το να φτιάξω το site μου καλύτερα, το να κάνω search engine optimization στο site μου προκειμένου να βγαίνω στα οργανικά αποτελέσματα της Google, το να κάνω κάποιες native ενέργειες, δηλαδή πληρωμένες και έμεσες ενέργειες προκειμένου να έρθει κόσμος, όπως και το να χρησιμοποιήσω content. Το content marketing δηλαδή το πήραμε και το βάλαμε κάτω από το inbound για να πούμε ότι okay, το inbound σαν ομπρέλα είναι αυτός που μας φέρνει επισκέπτες στο site. Άρα, η ερμηνεία του inbound σε συγκεκριμένη περίπτωση, διορθώσαμε κύριε Ξατάκη, να κάνω λάθος, είναι πλέον ο στόχος, δεν είναι το μέσο. Έτσι, είναι ένα approach, όπως το λένε σωστά και στο Wikipedia, είναι ένα εναλλακτική προσέγγιση για το ίδιο πράγμα. Το ίδιο ισχύει για το performance marketing, που πολλοί το εστιάζουν κυρίως στην Google, δεν είναι μόνο Google AdWords το performance, είναι όλες οι ενέργειες προκειμένου να φέρω χρήματα, κέρδη και να μειώσω το κόστος. Άρα παίρνουμε ό,τι κάνουμε πολύ καλά στο digital marketing, του κάνουμε μια ζυγοστάθμιση, μια ευθυγράμμιση για να λειτουργεί καλύτερα, προκειμένου να τρέχει καλύτερα και να παράγει καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό το λέμε performance. Το growth hacking είναι ένα περίεργο πράγμα που αποτελείται από κάτι τύπους σαν το Σάβα, Android δηλαδή, οι οποίοι αυτοί εστιάζουν όμως σε κάτι πολύ μαγικό. Φέρνουν γρήγορη ανάπτυξη. Και τη γρήγορη ανάπτυξη μπορεί να μην την καταλαβαίνουν πολλές επιχειρήσεις, αλλά την έχουν ανάγκη κυρίως στα startups, οι οποίοι συνήθως δεν έχουν χρήματα, αλλά θέλουν να φέρουν γρήγορα χρήστες, θέλουν να φέρουν γρήγορα χρήση. Έχω χρήστες, θέλω να χρησιμοποιούν το app μου ή το περιεχόμενό μου. Θέλω να φέρουν γρήγορα περιεχόμενο ή με το Facebook θέλω να δημιουργήσει κάποιος γρήγορα περιεχόμενο για να έχει αξία το site. Αυτό είναι το growth hacking. Μάλιστα. Αυτά τώρα τα. Αυτά όπως τα λένε οι περιγραφές τέλος πάντων. Έχουν συνταγές από κάτω, τους κρέμονται. Παρεμπιπτόντως δεν θα κρατήσω σειρές και τέτοια. Όποιος θέλει μπορεί να πει ευθέως αυτό που θέλει. Κύριε Ξαδάκη. Πλάκα κάνω. Πάμε. Για πείτε μου, έχουν αυτά συνταγές και ναι, νομίζω πεπατημένες ναι, ή τώρα να τις φτιάχνετε. Ναι, για να πω ένα βήμα λίγο πίσω, γιατί σίγουρα όλα είναι marketing. Συμφωνώ με αυτή τη λογική. Απλά νομίζω ότι είναι η εξέλιξη ας πούμε, και όλες αυτές οι ομπρέλες και μπορεί να δίνουμε κάποιες διαφορετικές ονομασίες. Γιατί καλώς ή κακώς marketers είμαστε. Mm-hmm. Οπότε τι κάνουμε, πουλάμε άλλα προϊόντα, φτιάχνουμε το packaging, τους βγάζουμε ένα ωραίο branding και το πουλάμε. Οπότε με την ίδια έννοια νομίζω και με το ίδιο approach ακολουθούμε και στο marketing που πουλάμε. Οπότε θα το πούμε inbound, γιατί θα κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό, θα το μπραντάρουμε διαφορετικά, θα το πουλήσουμε. Οπότε νομίζω αυτό είναι λίγο γιατί αλλάζουν όλες αυτές τις ορολογίες. Πλάς σχετικά νομίζω για τις συνταγές συγκεκριμένα, νομίζω ότι πλέον για να καταφέρεις να έχεις ας πούμε, γρήγορα ανάπτυξη, να φέρω content και να γράψω content, να φέρω χρήστες, να φέρω χρήση και όλα αυτά τα πράγματα, καλώς ή κακώς δεν έχεις χρόνο πλέον να το κάνεις με το δικό σου ρυθμό ή να πηγαίνεις αργά. Οπότε πρέπει να φτιάξεις κάποιες συνταγές. Κυρίως για μένα είναι το process, δηλαδή η διαδικασία που ακολουθείς ώστε να δοκιμάζεις γρήγορα πράγματα. Για μένα αυτό είναι οι συνταγές. Και να δοκιμάζεις να δεις τελικά τι είναι αυτό που μπορεί να δουλέψει. Είναι Google AdWords, είναι μια αλλαγή στο ίδιο μου το app, είναι virality, είναι content, είναι inbound, είναι outbound. Οπα. Όλα αυτά. Διακόπτω. Πολλές άγνωστες λέξεις, συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά είμαι σίγουρος. Ποιοι συμφωνούν με μένα ότι δεν κατάλαβα ούτε τα μισά. Για να δω. Ένας μόνο. Καλά, είμαι τόσο ηλίθιος, εσύ το τζιμάνια. Τα λέω φοβερά, ναι, κάθε φορά αυτό γίνεται. Δεν έτσι σου λένε. Είναι από την εποχή της εφημερίδας αυτός. Είναι από την εποχή της εφημερίδας και της δηλώσεις. Ναι, στην εφημερίδα τα γεμίζουμε τα μονόστιλα και τα δίστιλα, δεν τα πάνε να τα διαβάζουν. Εδώ είναι σίγουρο ότι μας ακούνε, γι' αυτό το λέω. Για πάμε. Να στο πάω αλλιώς. Πάλι. Ακούω. Δεν παίζει το μικρόφωνο. Ανοίξτε τα όλα τα, δεν πειράζει. Ακούγομαι τώρα. Μπράβο. Ακούγομαι. Ωραία. Λοιπόν, να στο πάω αλλιώς. Ωραία. Σκέφτομαι δεκαετία 80. Εφημερίδες, τηλεόραση, ραδιόφωνο. Θυμάσαι μηνύματα από τη δεκαετία του 80. Είμαι κεφάτη, γυρίζω το Βερόπουλο. Βέβαια, ήταν τσιγκλάκια τότε, με στιχάκια κτλ. Τότε λοιπόν οι διαφημιστές βγάζανε ένα κόνσεπτ, άναβα μετά το πούρο τους, αφού το παρήγαγαν και άρχισε να τρέχει. Μάλιστα. Ένα από τα τρία πράγματα τα οποία και τις αλλαγές που έφερε το digital στην ουσία είναι ποιο. Σε σχέση με τη δεκαετία του 80. Τα πράγματα κινούνται πολύ πιο γρήγορα. Παλιότερα οι καμπάνιες μπορεί να καθόντουσαν 2 χρόνια πάνω. Μπράβο, σωστά. Έτσι. Τώρα ο χρόνος ζωής μιας καμπάνιας μπορεί να είναι και λιγότερο από 2 μήνες. Δεύτερον, σε σχέση με το τότε, όλα είναι μετρήσιμα. Μα όλα. Δηλαδή, ακόμα και καμιά φορά εμάς στους μαρκετήρες να μην μας βολεύει και να θέλουμε λίγο να θάψουμε τα μέτρηξ από κάτω, γιατί συμβαίνει και στην αγορά αυτό πολλές φορές, είναι όλα πραγματικά μετρήσιμα. Και το τρίτο κομμάτι, ότι είναι όλα εύκολα ή τουλάχιστον
σε λογικό βαθμό εύκολα στο να μπορείς να αλλάξεις κάποια πράγματα εφόσον τα νούμερα δεν είναι αυτά τα επιθυμητά. Μπορείς να κάνεις αλλαγές δηλαδή στις καμπάνιες σου. Είναι πιο εύπλαστα τέλος πάντων. Ακριβώς. Παλαιότερα ανέβαζες μια επιγραφή πάνω σε ένα σούπερ μάρκετ και αυτή η επιγραφή με το λογότυπο έμεινε 5 χρόνια. Αν θες λίγο να τα κάνουμε όλα τα υπόλοιπα λοιπόν εργαλεία τα οποία και όλες οι άγνωστες λέξεις που έρχονται γύρω-γύρω και τις ακούς και πολλές φορές μπερδεύεσαι, έρχονται για να υπηρετήσουν αυτό το σκοπό. Το inbound αφορά το content, το περιεχόμενο το οποίο δημιουργείται. Οι influencers, επειδή έχει αλλάξει η εποχή, και άλλη καινούργια λέξη, influencer marketing, συμβαίνει και αυτό. Επειδή έχει αλλάξει η εποχή που απλά αρκούσε η βουγιουκλάκη να πάρει τη fix μπίρα και να πει πίνω fix μπίρα και να πουλήσεις, και έχει γίνει πολύ πιο σύνθετο όλο αυτό και πρέπει πλέον άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι celebrities έχουν τη δύναμη να φηγηθούν την ιστορία σου, έχετε προστίθετε και αυτό μέσα. Έτσι. Όλα όμως έχουν να κάνουν με τις τρεις βασικές και μεγάλες αλλαγές. Και υπάρχει και μία τέταρτη. Ότι τα brands υποχρεωτικά πλέον πρέπει να παραχωρήσουν μέρος της δύναμής τους στον κόσμο. Μάλιστα. Okay. Δεν μιλάνε μόνο, πρέπει να ακούσουν κιόλας και πρέπει να αφήσουν κι άλλους να μιλήσουν για αυτούς. Αυτό το κατάλαβα με τη λογική ότι έχουμε ένα brand το οποίο έχει ένα βαθμό αναγνωρισιμότητας χ, ας πούμε, και λες, OK, ποιος το είπε, ξέρω εγώ, ο Βερόπουλος, τώρα λέμε τυχαίο το παράδειγμα. Ας ακούσουμε τι θέλει να πει ο ποιητής. Εάν όμως είναι το e-shop στην τελευταία άκρη της δράμας που λέγαμε πριν, ας πούμε, πριν γίνει το φαρμακείο αυτό γνωστό, πώς τον φέρνετε από το 0 στο χ, ώστε να ξεκινήσει όλη η διαδικασία να δουλεύει. Κύριε Ξαναγκάτη, σας τρώει να το πείτε. Πείτε. Κάπου εδώ έρχεται. Μικρόφωνο, παρακαλώ. Έλα. Κάπου εδώ λοιπόν έρχεται το inbound, το οποίο δεν είναι αποκλειστικά για ένα e-shop. Είναι ανάλογα την επιχείρηση, ενδιαφέρον και τεχνικές. Ένα e-shop λοιπόν, τι θέλει, πελάτες. Ή υποψήφιους πελάτες, ή πελάτες οι οποίοι θα ενημερώνονται μονίμως για να είναι επαναλαμβανόμενοι πελάτες. Πώς το κάνεις αυτό, τους ενημερώνεις. Το initial acquisition πώς γίνεται, πώς διαλέγουμε την εξάμεινη. Έχεις ένα πολύ καλό e-shop, το οποίο έχει πολύ καλά SEO techniques, κάνεις αντίστοιχα landing pages, κάνεις αντίστοιχα AdWords, τα οποία καταλήγουν σε αυτή τη landing page, όπου ο πελάτης μπορεί να ενημερωθεί, να δώσει τα στοιχεία του με τη θέλησή του πάντα. Και από εκεί πέρα αποκτάς μια βάση δεδομένων, την οποία ανάλογα την ενέργεια που θες να κάνεις και θες να επικοινωνήσεις, ενημερώνεις και το αντίστοιχο segment, το αντίστοιχο μερίδιο του target group που έχεις, με άλλα λόγια, και που θέλει να πάρει την αντίστοιχη πληροφόρηση. Αυτό είναι μια πολύ απλή τεχνική. Ποιος το κάνει αυτό, το κάνω εγώ που είμαι επιχειρηματίας, π.χ. Κάποιος ιδανικά, ναι, που γνώσεις digital marketing, έστω και βασικές. Μάλιστα, οκ. Okay. Αν υπάρχει και κάποιος ο οποίος μπορεί να είναι το specialization, να το κάνει σε inbound τεχνικές ή σε content. Δηλαδή, μπορώ να πω στον κύριο Παπαχαζή, ας πούμε, και να πω, γεια σας, μόλις άνοιξα ένα e-shop, μπορείτε να μου το κάνετε σε μια εβδομάδα να το βλέπουν 2.000 άνθρωποι το δευτερόλεπτο. Μπράβο, οκ. Okay. Είναι τόσο απλό. Δεν είναι υπόθεση δαπάνης όμως. Δεν είναι υπόθεση διαθέσιμης δαπάνης και βέβαια είναι εφικτό να γίνει. Ναι. Αλλά εξαρτάται από το περίφημο marketing budget. Σαφώς βέβαια, άμα είμαι κουβετιανός πρίγκιπας, πιθανότατα να μπορώ να το κάνω. Αλλά value for money μπορεί να σταθεί αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο. Όχι να αυτά τα νούμερα που λέω, προφανώς, έτσι, ξεχάστε τα. Ξεκάθαρα εξαρτάται από την απόδοση προϊόντος. Αν το προϊόν είναι ποιοτικό και μπορεί να φέρει αυτά τα κέρδη τα οποία θα δικαιολογήσουν τη δαπάνη, εάν τα λεφτά υπάρχουν, αξίζει να δαπανηθούν στο marketing σε αυτή την περίπτωση. Εάν δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων ποια είναι η απόδοση του προϊόντος, δεν είναι αδοκιμασμένο, εγγυημένο σε απόδοση προϊόν, τότε πρέπει να ξεκινήσουμε με μικρές δαπάνες, δοκιμαστικά. Δεν θα φέρουμε 2.000 άτομα στο site, δεν έχει νόημα. Θα είναι χρήματα τα οποία θα έχουμε πετάξει από το παράθυρο. Φέρουμε πρώτα λοιπόν τους ανθρώπους στο site με μετρήσιμες μικρές ενέργειες και αφού επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε θετικό ROI, αρχίζουμε και εκτοξεύουμε πλέον τις δαπάνες. Αν έχετε λεφτά, ξοδεύτε τα, είναι εγγυημένα. Άρα με λίγα λόγια υπάρχει μεθοδολογία. Σαφώς. Δοκιμασμένη. Σαφώς. Πάρα πολύ. Δεν πουλάτε, να το πω, στα ίσα και χοντρά, δεν πειράζει. Δεν πουλάτε αέρα στον κόσμο, έτσι. Πάμε πάλι πίσω. Γιατί το έχω ακούσει. Πάμε πάλι πίσω στην δεκαετία του 80. Έβγαινε το διαφημιστικό. Έβγαινε το διαφημιστικό. Πρόσεξε. Έβγαινε το διαφημιστικό. Πώς γινόταν η μέτρηση του αν πετύχαινε το διαφημιστικό αυτό. Ό,τι κατά προσέγγιση. Τώρα λοιπόν μετρούνται όλα. Όλα όμως. Ο πρόγραμμας της AGP, δεν ξέρω ποιος. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι έφτιαξα πριν από μία εβδομάδα ένα brand strategy, ένα strategy για το 2017 για έναν πελάτη μου. Είχε μέσα, χωρίς υπερβολή, 44 διαφορετικά KPIs. 44 δηλαδή στόχους που έπρεπε να έρθουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Τα οποία μπορούσε να διασταυρώσει ο πελάτης σου. Ορίστε. Ο πελάτης σου μπορούσε να διασταυρώσει αυτά. Φυσικά. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει.
Άρα είναι τόσο απλό. Συγγνώμη, αν γίνομαι καμιά φορά αριστικός ή ξέρω εγώ εκνευριστικός. Αλλά η όλη λογική είναι ότι λέμε marketing, marketing, marketing. Έχουμε βαρεθεί, ας πούμε, σε εισαγωγικά, ο καθένας είναι marketing. Και εσύ καλείσαι να αποδείξεις ότι είσαι επαγγελματίας και κάνεις τη δουλειά σου σε σχέση με τον. Φέρ' το δωρε, αδερφέ, να μας το κάνω εγώ τσακα τσακα και να σου ανεβάσω, ξέρω εγώ και όλα τα σχετικά. Θέλω να διαλύσω λοιπόν αυτή την αβεβαιότητα ότι πρώτον υπάρχουν μετρήσιμοι δείκτες, ότι τηρούνται, ότι μπορεί να τις διασταυρώσει ο ίδιος ο πελάτης και σαφώς είναι μια απόδοση value for money. Ακριβώς. Και πολλές φορές μπορείς να το φουσκώσεις κιόλας για συγκεκριμένους λόγους πολύ σύντομα και γι' αυτό φωνάζεις ανθρώπους όπως ο Σάββας. Μάλιστα. Σάββα, γιατί να σε φωνάξω? Για να φουσκώσω πράγματα, λένε. Τώρα που είναι καλοκαίρι. Τώρα το καλοκαίρι με τα στρώματα κτλ. Να κάνουμε business. Για πες. Νομίζω. Στο approach, π.χ. ιδιαίτερα αυτό που είπε ο Αποστόλης, ότι ειδικά με αυτό το growth hacking που είναι λίγο ένα διαφορετικό approach digital marketing, είναι για να σε πάει από το χ στο 1, από το 0 στο 1, γιατί από εκεί βγήκε ουσιαστικά, από τα tech startups στη Silicon Valley. Νομίζω λίγο αυτό που σε βοηθάει είναι ότι, για παράδειγμα, το inbound είναι μια τεχνική, ένα marketing κανάλι, όπως θέλετε, μπορείτε να το πείτε, για να σου φέρει τα αποτελέσματα. Αλλά όταν ξεκινάς με ένα high budget, δεν σημαίνει ότι το inbound marketing θα σου φέρει, ούτε το outbound που είναι να βγαίνω έξω και να φέρνω πελάτες. Δεν ξέρεις πραγματικά τι θα δουλέψει για εσένα. Οπότε έχεις μικρά ποσά που πρέπει να βάλεις, ή όπως αλλιώς θα λέμε πια experiments, δηλαδή marketing Μάλιστα. πειράματα, και δεν ξέρεις αν θα δουλέψουν. Okay. Οπότε κάνεις ένα prioritization, λες τι μπορεί να μου δουλέψει εμένα και να μου πιάσει αυτό το νούμερο, που να αναφέρω 100 πελάτες, 200 πελάτες. Κάπως έτσι. Και σκέφτεσαι πράγματα τα οποία πρέπει να είναι αναγκαστικά cost effective. Δηλαδή, ένα inbound strategy μπορεί να κάνει 4 μήνες να δουλέψει. Το να πάω να βρω 5.000 emails από ένα Facebook group και να τους κάνω ένα email μπορεί να μου δουλέψει ένα μήνα, μπορεί να μου δουλέψει. Οπότε όλα αυτά πρέπει να βάλεις στις προτεραιότητες και τι μπορείς να κάνεις πιο γρήγορα και με λιγότερα λεφτά, με καλύτερο βασικά return on investment, όπως λέμε, και να δοκιμάσεις για να δεις τι δουλεύει. Μπορείτε να μου πείτε, Γιάννη, ας πούμε, εσύ, για να ρίξω μετά στον Αποστόλη να μου κάνει ένα μικρό wrap-up. Η λογική είναι, μπορεί κάποιος να μου πει ότι ποιοι είναι αυτοί οι δείκτες, πολύ συγκεκριμένοι, έτσι, με όνομα και επίθετο, τους οποίους μετράτε. Δεν ξέρω αν αυτό έχει σχέση με την μικρή ή μεγάλη επιχείρηση, ας πούμε μια μικρομεσαία επιχείρηση. Ποιους δείκτες καλύτερα να παρακολουθήσετε για να δείτε αν είναι αποτελεσματικό ή σε ποιο μοντέλο τελικά θα καταλήξετε? Και μετά από μένα θα κάνει το ράπ από Αποστολής. Όχι, όχι. Όχι ολόκληρο. Όχι το δηλαδή μιλάω ράπα. Για 10 λεπτά. Όχι, όχι, όχι. Ένα ράπ από το Αποστολή, μια έκκληση και θα έχει ένα λεπτό για να μας το πει. Κρίμα, γιατί σε αυτή την ερώτηση θα μπορούσα να μιλάω για 10 λεπτά. Όχι, δεν θα είναι συνολικό ράπ, δεν υπάρχει περίπτωση. Τους ποιους δείκτες θα μετρήσουμε για κάθε επιχείρηση είναι διαφορετικό. Και εμείς τα λέμε conversions, μας αρέσει να τα λέμε conversions. Τι θεωρείται μετά από κάθε ενέργεια marketing που κάνουμε ότι συνιστά επιτυχία? Μάλιστα. Σε ένα website, λοιπόν, επιτυχία θα είναι απλά να φέρει τον κόσμο και να τον κρατήσει για πολύ χρόνο. Ή να φέρει τον κόσμο και να δει πάρα πολλές σελίδες, πάνω από ένα συγκεκριμένο αριθμό σελίδων ανά επίσκεψη. Σε ένα άλλο website, φυσικά ένα ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο, θα είναι να μπει και να αγοράσει ένα βιβλίο και να σηκωθεί να φύγει. Πήρε το βιβλίο και έκαναμε τη δουλειά μας. Οπότε τα KPIs, όπως τα λέμε, τα Key Performance Indicators, οι δείκτες τελικά που θα χρησιμοποιήσουμε για να αξιολογήσουμε αν η ενέργεια αυτή στο marketing που κάναμε ήταν αποτελεσματική, διαφέρουν από vertical σε vertical και από μοναδική επιχείρηση σε διπλανή επιχείρηση, ακόμα και με το ίδιο αντικείμενο. Ακόμα και οπότε ήδη... είναι πολύ ευρία η. Πώς το λένε, το πλήθος, είναι ευρύτατο το πλήθος των KPIs που μπορούμε να αναφέρουμε σε μια τέτοια συζήτηση. Πόσο χρόνο συνήθως χρειάζεται για να αξιολογήσετε και να καταλήξετε σε μια στρατηγική? Αυτό είναι το εκπληκτικό με το digital. Το εκπληκτικό με το digital είναι ότι ένας έμπειρος marketing ή μάλλον, να το πω σωστά, μια ομάδα, γιατί σε αυτό πιστεύω περισσότερο, μια ομάδα με έμπειρους marketers μπορεί να καταλήξει μια στρατηγική πάρα πολύ γρήγορα και δεν χρειάζεται να καθυστερήσει. Εκεί γεννήθηκε και η έννοια του growth marketing. Δεν χρειάζεται να καθυστερήσει. Βάζει σε δοκιμή αυτά τα οποία έχει προσχεδιάσει και μέσα στην πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα, πρώτη εβδομάδα έχει αποτελέσματα μετρήσιμα. Τι δούλεψε, τι δεν δούλεψε και γιατί. Οπότε προβαίνει σε διορθώσεις, σε βελτιώσεις της εκστρατείας, της στρατηγικής μεσούρης και προχωράει στην επόμενη δοκιμή και στην επόμενη δοκιμή. Και είναι μια διαδικασία φυσικά που δεν τελειώνει ποτέ και στο ιδανικό του σενάριο οδηγεί σε διαρκής βελτίωση των αποδόσεων. Και αυτό λειτουργεί. Μάλιστα. Δεν το λέμε για διαφήμιση, λειτουργεί. Το digital είναι εξαιρετικό. Και Αποστόλη, αυτό το πράγμα, το τελικό αποτέλεσμα με τις οποίες παραμέτρους έχει κτλ. Πώς το κοστολογείτε? Δηλαδή θα ακούσετε την τελευταία ερώτηση, φαντάζομαι, ή την πρώτη ίσως. Πόσο κοστίζει, αδερφέ?
Το inbound είναι υπηρεσία. Πληρώνεις έναν άνθρωπο ή ένα agency με το μήνα για να κάνει χι ενέργειες και να σου φέρει τις πιθανές επισκέψεις εισερχόμενα ή πιθανά prospects πελάτες δηλαδή. Το growth hacking είναι υπηρεσία, το πληρώνεις και αυτό με το μήνα. Μια ομάδα σαν το Σάββα θα κάτσουν, θα ασχοληθούν, θα βάλουν κάτω ό,τι πρέπει να βάλουν προκειμένου να κάνουν τις ενέργειες και να σου φέρουν growth. Το performance έχει αρχίσει να γίνεται πιο ενδιαφέρον και είναι εκεί που πάει και το μέλλον των agencies γενικότερα. Το performance είναι και on success. Άρα λοιπόν μπορεί κάποιος να πληρωθεί όταν φέρει αποτέλεσμα. Εμείς για παράδειγμα προσπαθούμε να ειδικευτούμε στην Ελλάδα, είναι πολύ δύσκολο στο performance, ενώ δεν υπάρχουν τόσοι πελάτες που επενδύουν στο performance ακόμα. Και αυτό που συνήθως χρεώνουμε και άλλοι performance marketers είναι το ότι λέμε το εξής. Έλα εδώ, πόσα λεφτά ξοδεύεις, 100.000 ευρώ ετησίως. Πόσα χρήματα βγάζεις, 500.000 ετησίως τζίρο. Ωραία. Αν εγώ τα πάρω αυτά τα 500.000 και με τα ίδια 100 που ξοδεύεις, στα κάνω 1 εκατομμύριο τζίρο, μπορώ να μοιραστώ το 20% από το ταβάνι και πάνω? Φαντάζομαι η απάντηση που παίρνεις είναι όχι. Θα σου κάνει μεγάλη εντύπωση, αλλά παρότι υπόσχεσαι, χωρίς να αλλάξεις το κόστος, μερικές φορές το μειώνεις μάλιστα. Περισσότερα αποτελέσματα, η απάντηση στην ελληνική κουλτούρα που δεν το συναντώ στην Αμερική για παράδειγμα είναι «Συνέτερο θα σε κάνω». Και λες «ΟΚ, πλήρωσέ με». Επανέρχομαι λοιπόν από εκεί που ξεκινήσαμε, το κομμάτι της δυσπιστίας. Πώς πείθετε, αν πείθετε και τι δυσκολίες είναι αυτές που συναντάτε στους επαγγελματίες. Ανάλογα φαντάζομαι αυτό θα ισχύει και με την κλίμακα των επαγγελματιών, των επιχειρηματιών, από το μικρό e-shop που έχει. Δεν έχει μαντήλι να κλάψει, τέλος πάντων, ξέρω εγώ, την τεράστια επιχείρηση, ας πούμε την Coca-Cola, δεν ξέρω τι. Πείτε μου, κυρία Ξαντακλού, πώς βλέπετε, ας πούμε, το μενταλιτέ, τον τρόπο που σας αντιμετωπίζουν σαν digital marketeers? Νομίζω ότι έχει να κάνει καθαρά με το πόσο συνειδητοποιημένη είναι η επιχείρηση και ποιες είναι οι ανάγκες της και ποιος είναι ο ανταγωνισμός. Αν ο ανταγωνισμός με ένα αντίστοιχο e-shop έχει άλλα conversions, όπως είπαμε και πριν, ή έχει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα, το μικρό e-shop θα αναγκαστεί να κάνει κάτι. Άρα κατόπιν εορτής όμως, αφού πληγεί δηλαδή από τον ανταγωνισμό, μετά θα έρθει. Όχι αναγκαστικά, λέγω, μιλάω για το worst case scenario. Πάρα. Α, όχι, όχι. Εντάξει, φαντάζομαι δεν υπάρχει επαγγελματίας e-shop με κατάσταση που θεωρεί τέλος πάντων ότι κάνει μια δουλειά και όχι κάνει μια αρπαχτή, δεν ξέρω τι. Που να δουλέψει χωρίς digital marketing, έτσι δεν είναι? Έχετε ιδέα πόσα e-shops υπάρχουν στην Ελλάδα? Υπάρχουν. 100.000 λέω εγώ τώρα, δεν λέω. Όλα νομίζω. Αυτά τα e-shops έχουν από ένα digital marketer. Όχι. Ξέρουν όμως ότι όταν δεν έχουν, ξέρουν ότι τους λείπει. Ναι, ότι ξέρουν ότι τους λείπει. Τώρα, αν από αυτό θέλουν να διαθέσουν και budget. Ναι. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Κατά βάση, το e-commerce πλέον έχει αναπτυχθεί τόσο ώστε να αναγνωρίζει την ανάγκη. Δεν χρειάζεται να τους πείστε για την αναγκαιότητα, χρειάζεται να τους πείστε για το κόστος της αναγκαιότητας. Επέτρεψε μου να πω, Βαγγέλη, ότι χρειάζεται ακόμη εν έτη 2017 να πεις έναν επιχειρηματία το γιατί πρέπει να κάνει marketing. Δηλαδή, ανεβάζουν ένα e-shop και αναμένουν να τους μάθει και να τους βρει ο κόσμος. Το έχω δει. Δεν σ' ακούνε να παίζει, αλλά ναι, όχι, σ' ακούνε. Ένα παράδειγμα που φεύγει το e-shop. Ναι. Λοιπόν. Είμαστε μία αγορά στην αυτοκίνητο βιομηχανία, για παράδειγμα. Έτσι. Το 2008 έμπαιναν στην αγορά 200.000 περίπου νέα αυτοκίνητα. Τώρα έχουμε φτάσει μία αγορά και αν είναι κάποιος από τον κλάδο να με διορθώσει, που είναι γύρω στους 45.000 καινούργια αυτοκίνητα το χρόνο. Άρα έχει συρρυκνωθεί. Ήσαν να καλύψουν τις απώλειες. Ακριβώς. Με τόσα εργαλεία που πραγματικά μέσω των digital ενεργειών και digital marketing μπορείς πραγματικά να στοχεύσεις σε σημείο που δεν φαντάζεσαι. Τον αγοραστή του αυτοκινήτου, του νέου αυτοκινήτου. Ακόμα υπάρχουν μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες που ή δεν έχουν μπει ή δεν δίνουν και δεν διαθέτουν πάνω από το 10% του συνολικού marketing budget τους στο digital και το υπόλοιπο ακόμα το διαθέτουν για παράδειγμα στην τηλεόραση. Γιατί θεωρούν ότι το awareness που τους προσφέρει η τηλεόραση είναι αυτό που πουλάει. Αυτό πήγα να πω, ναι. Και αυτό μερικές ότι φορές, σου δίνει μια αίσθηση χλειδής ότι αφού βγήκε στην τηλεόραση, προφανώς έχει το background να στηρίξει όλο αυτό που υπόσχεται. Ναι. Κατά πάσα πιθανότητα. Τεστ drives δεν σου φέρει τηλεόραση όμως. Στη Μενεγάκη με 3.000 πουλάς. Παναγιώτη, συμφωνείς. Άμα δώσουμε 3.000 στη Μενεγάκη αυτή τη στιγμή, θα χτυπάνε τα τηλέφωνα όπως λέει και ένας πελάτης μου. Θα χτυπάνε. Πιθανώς θα έχεις και πωλήσεις. Ισχύει. Αυτό που δεν ισχύει είναι το ROI, το return of investment. Πόσα έδωσε, τι πήρε πίσω. Ακριβώς. Γιατί με τα ίδια λεφτά θα μπορούσε να κάνει θαύματα στα digital. Αυτή είναι η διαφορά. Όταν μπορεί, για παράδειγμα, με 500 ευρώ στο Google AdWords
να φέρει τα ίδια αποτελέσματα που φέρνει μια Μενεγάκη με τα 3 ή με τα 30 χιλιάρικα, αυτό δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει ακόμα επιχειρηματία, γιατί δεν υπάρχουν μέτρα σύγκριση. Δεν υπάρχουν benchmarks. Δεν υπάρχει αυτό σαν εκπαίδευση. Κάναμε λοιπόν. Είναι αυτό, δηλαδή το ότι ψάχνει κάποιο να βρει ένα οικογενειακό αυτοκίνητο. Και ψάχνει, γουγκλάρει. Έτσι. Υπάρχουν τεχνικέ και όλα αυτά και όχι μόνο μέσω ad. Από εδώ Δεβελέκο στοχεύει. Γουγκλάρει. Θέλει να δημιουργήσει awareness για ένα οικογενειακό αυτοκίνητο. Όταν έχει πλέον εργαλεία, για παράδειγμα όπω τα Facebook ads, που μπορεί και να πα και να πει ότι εγώ θέλω τον 30 με 45 άντρα που μένει στην Αθήνα και έχει παιδί το οποίο είναι από 0 έως 5 ετών. Με κάνει. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Ένα μικρόφωνο. Μήπως υπάρχει ένα μικροφωνάκι για την κυρία. Ναι. Κάτι. Να, το δανειστούμε αυτό, ναι. Οπ. Σε έχω, εντάξει. Ένα. Γεωργάκη Μαρία, λέγω ψυχολόγος είμαι. Λαμβάνετε επίσης υπόψη, ουσιαστικά γι' αυτό έχουμε μεγάλη αύξηση των μεγάλων αυτοκινήτων. Όσον αφορά ένα κύριο, ο οποίο ουσιαστικά εκείνο θέλει να τονώσει πάρα πολύ τον ναρκισισμό του, επιλέγει ένα τεράστιο αυτοκίνητο πάρα πολύ μεγάλων διαστάσεων. Και αυτό έχουμε μεγάλη αύξηση. Οπότε λαμβάνεται και αυτό σοβαρά υπόψη. Πόσο ένα κύριο θέλει να επιδειχθεί απέναντι σε μια κυρία. Οπότε αυτό το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας πάνω σε αυτό το κομμάτι, κύριε. Επίσης, θα σας κάνω παραπομπή στο κομμάτι της εξελικτικής ψυχολογίας, στο τόμο 1, στα στάδια του Φρόιντ, όπου αναφέρει το συγκεκριμένο κομμάτι του Παρασκευόπουλου. Ευχαριστώ. Φαντάζομαι πολύ. Ότι έτσι και αλλιώς, στους αλγόριθμους όλους αυτούς, έχουν υπολογιστεί και ψυχολογικοί παράγοντες. Σας ανέφερα ένα που είναι ο ναρκισισμός και ο εγωκεντρισμός ενός κυρίου. Έτσι, εκεί γυρνάμε και στην βασική. Ακριβώς. Πέρα να είχαμε μια ψυχολόγο για να μας πει αυτά τα βαθύτερα χαρακτηριστικά του κοινού μας, ώστε όταν κάνουμε αυτή τη στόχευση να ξέρουμε και πού να χτυπήσουμε. Αγιά σου. Μάλιστα. Νομίζω πως έγινε κατανοητή αυτά τα οποία σας είπα και ότι άλλο χρειάζεται στη διάθεσή σας, κύριε. Ευχαριστούμε. Μου επιτρέπεις, Ευαγγέλη, ήθελα να πω το εξής για να μας καταλάβουν και από το κοινό ακριβώς τι μπορούν να κάνουν για τη δικιά τους επιχείρηση. Για παράδειγμα, στο inbound, Δέσποινα, μπορεί ένα e-shop ή ένα οποιοδήποτε. Κάνοντας ένα blog post σε ένα τρίτο site ή διαδίδοντας ένα ωραίο περιεχόμενο όπως ένα infographic, αυτή η δημοσίευση να του φέρει επισκέψεις. Ναι, φυσικά, εννοείται. Το μετράμε αυτό. Μετράτε αυτό, μπορεί να ξέρει ακριβώς πόσες επισκέψεις. Αυτό για παράδειγμα είναι το inbound. Ή για παράδειγμα στο Παναγιώτη που έχει και περισσότερη επαφή με influencers. Μπορούμε, Παναγιώτη, να χρησιμοποιήσουμε έναν ambassador, όχι έναν. Ή μάλλον ένα μικρό influencer αρχικά, δεν είναι brand ambassador, δεν είναι κάποιος επίσημος. Τώρα οι YouTubers δεν έχουν πολύ πρόσβαση. Έναν YouTuber ή έναν Instagrammer. Ναι, υπάρχουν πολλοί. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο, σαν brand ή σαν e-shop, να κάνει ένα post για εμάς. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήσει αυτό το ωραίο προϊόν που το αγόρασε από εκεί. Και αυτό να δημιουργήσει άμεσα πρώτον awareness, δεύτερον επισκέψεις, τρίτον πωλήσεις. Εφόσον γίνει σωστά, προφανώς. Μετράτε αυτό. Και επίσης μετρήσιμο είναι, απόλυτα. Για να δεβελέκω. Αν βάλουμε στο Google AdWords 100.000 ευρώ, υποθέσουμε ένα μέσο μεγάλο e-shop, ξοδεύει αυτό το budget. Μπορείς εσύ μειώνοντας το κόστος per click, κάνοντας δηλαδή όλα σου τα μαγικά για να μειώσεις το κόστος, να του γλιτώσεις αυτού του ανθρώπου περίπου 60.000 ευρώ από τα 100 και να κάνει με λιγότερα λεφτά τα ίδια αποτελέσματα. Ναι, φυσικά, και να είναι μετρήσιμο, να ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει και πού και στο επόμενο κατοστάρικο να γλιτώσουμε και ακόμη περισσότερα χρήματα. Μπράβο. Άρα μετράτε αυτό, είναι άμεσα μετρήσιμο. Φυσικά, φυσικά. Εκεί είπαμε από την πρώτη μέρα, ε. Από την πρώτη, από μέρα, την πρώτη μέρα μπορώ να αξιολογώ. Σάβα, μπορεί ένα οποιοδήποτε e-shop, software, publisher, portal να κάνει ένα απλό τρικάκι, μια αλλαγή στο προϊόν του. Πολύ απλή, χωρίς να ξοδέψει ούτε ένα ευρώ. Και με αυτή την αλλαγή να έχει, για παράδειγμα, αύξηση 600% στην επισκεψιμότητα ή στις εγγραφές του ή στις διαφημίσεις του. Ναι, ας πούμε ένα παράδειγμα είναι ότι μπορεί να έχεις πολύ traffic στο site σου, αλλά να μην υπάρχουν πολλά conversions, πωλήσεις, ενεργοί χρήστες και να κάνεις μια αλλαγή στο ίδιο μέσα στο προϊόν, δηλαδή στο onboarding, δηλαδή όταν ξεκινάς να το χρησιμοποιείς πρώτη φορά, και αυτό να σου μεγαλώσει πάρα πολύ πόσοι πληρώνουν, τους ενεργούς χρήστες, τη χρήση και όλα αυτά τα πράγματα. Θέλεις να μας πεις λίγο το παράδειγμα του Hotmail. Τι ακριβώς έκαναν αυτοί και αύξησαν τη βάση τους? Ναι, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο, ένα από τα πρώτα case studies του growth hacking. Για να δείτε και ένα ωραίο παράδειγμα, που το Hotmail, που ήταν ουσιαστικά ο πρώτος web email client, δηλαδή το πρώτο email που ζούσε σε browser,
είναι ότι ξοδεύανε σε διαφημίσεις, ρίχνανε λεφτά, δεν μπορούσαν να πάρουν πελάτες και δεν είχαν ROI. Δηλαδή τα λεφτά που βάζανε τους γυρίζανε πίσω. Και τότε ένας από τους investors τους τους είπε: Guys, μην κάνετε αυτά. Απλά λέει σε κάθε email που θα φεύγει μέσα από το Hotmail, χωρίς αυτόματα, θα βάζετε κάτω ένα υστερόγραφο που θα λέει PS, I love you. Πάρε το free Hotmail account σου εδώ. Οπότε οι χρήστες μεταξύ τους μιλάγανε μέσα από το Hotmail και αυτόματα το Hotmail έβαζε PS, I love you, κάνε και σε ένα free Hotmail account. Και μέσα από το Virality, το οποίο ήταν μηδέν κόστος, με αλλαγή στο ίδιο το προϊόν, γιατί αυτό ήταν το προϊόν, στην ουσία έκανε skyrocket το Hotmail και όλοι άρχισαν να χρησιμοποιούν αυτή την υπηρεσία. Μάλιστα. Άρα καταλάβατε όλοι τι κάνουμε. Έχουμε. Εγώ τον κατάλαβα. Προσπάθησα τουλάχιστον φιλότιμα. Έχω 10 δευτερόλεπτα εκεί γράφει το ρολόι. Σε αυτά τα 10 δευτερόλεπτα, φαντάζομαι να ξαναπώ την πιο χαζή ερώτηση που ακούω και εγώ. Δεν είμαι επαγγελματίος του χώρου, προφανώς. Ακούω όταν μιλάνε για digital campaigns, λέει ένα κατάστημα. Σε ποιο κανάλι να διαφημιστώ, κάνει διακοπές, Ναι, καλοκαιριάζει. Σε ποιο κανάλι να διαφημιστώ, τι να βάλω, Facebook να βάλω, κλείστε το ένα, άσε το χειρό μόνο να παίζει. Παίζει, μπράβο. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς κλείνουμε. Ποιο κανάλι να βάλω, να βάλω Facebook, να βάλω AdWords, να βάλω Google, να βάλω... Δεν ξέρω, καλέ κύριε, ας πούμε, τι να κάνω. Αν υποθέσουμε ότι έπρεπε να απαντήσετε, μία. Σαφώς όλοι θα μου πείτε ένα συνδυασμό, προσεγμένο, μελετημένο, με KPIs και όλα τα σχετικά. Αν έπρεπε να απαντήσετε μία απάντηση σε αυτή την χαζή ερώτηση. Θα μου πείτε χαζή ερώτηση, χαζή απάντηση, ναι. Αλλά επειδή καμιά φορά η απλοποίηση βοηθάει στο τέλος της ημέρας. Αποστόλη, τι θα βάζεις? Εγώ θα απαντήσω μεταφορικά. Μπορούμε να μεγαλώσουμε, να μην αρρωστήσουμε και να είμαστε πάντα υγιείς τρώγοντας ένα είδος φαγητού? Δεν ξέρω, εσείς ο επιστήμονας, πες μου. Όχι. Δίπλα, τι λες? Εγώ δεν έχω τόση έξυπνη απάντηση. Ναι, σου τελείωσα. Γι' αυτό τον έβαλα πρώτο, να τελειώσει τις έξυπνες. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, για μένα το καλύτερο κανάλι σε αυτό που κάνω, που κάνει απλά σε πάρα πολλά business, είναι τα Facebook groups. Μάλιστα. Καλά, υποθέτω και θα ακούσω AdWords. Μα και σπαμάρετε groups, δηλαδή. Αυτός... Όχι, όχι, τώρα θα δείτε. Είναι άλλο το μοντέλο. Κάτι άλλο. Ναι. Εγώ το κρατάω απλά σε αυτούς που μας ακούνε. Facebook group. Ένα tip, γιατί στην τελική, για να πω αυτή τη χαζή ερώτηση, γιατί την είπα. Γιατί θα ξεκινήσει με τα Google Ads, λέμε τώρα. Θα του πει, ωραία, να βάλω τώρα και λίγο Facebook, να κάνουμε ένα συνδυασμό, να εξοικειωθεί ο άνθρωπος με το φαινόμενο digital marketing. Τι να χρησιμοποιήσει? Η απόλυτη... Ξέρουν ήδη την απάντηση. Η απόλυτη λύση στο digital marketing ήταν και θα παραμείνει και τις επόμενες δεκαετίες στο Google AdWords. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο. Το Facebook έχει την κλιμάκωση που έχει, έχει φτάσει στην κορυφή του. Ήταν biased η απάντηση. Έχει τα μισά έσοδα από το Google. Και εκεί θα παραμείνει. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Το λέει αυτό 14 χρόνια. Σας ευχαριστώ. Πρέπει να παραμείνει σταθερός ο άνθρωπος. Είναι το εξής. Αν πρέπει να κάνεις ένα πράγμα, αυτό είναι βρες κάποιον που ξέρει και εσύ ασχολήσου με την επιχείρησή σου. Μάλιστα. Άρα, ψάξε. Πλήρωσε κάποιον που ξέρει και εσύ ασχολήσου με την επιχείρησή σου. Πού θα τον βρω, θα τον γκουγκλάρω? Γκουγκλάρε τον. Γκουγκλάρε τον. Οκ. Πάμε. Το καλύτερο value for money μέσο, το οποίο, ανάλογα και με το budget πάντα, θα απέφερε τα αντίστοιχα έσοδα conversion σε οτιδήποτε, όποιος και αν ήταν ο στόχος. Δηλαδή, δεν μπορώ να απαντήσω μονοδιάστατα σε μια ερώτηση, γιατί αν δεν υπάρχει budget για AdWords, δεν μπορείς να κάνεις AdWords. Αν έχεις λίγο budget και θέλεις να έχεις ένα τουλάχιστον brand visibility, θα πας στο Facebook. Είναι αναλόγως τι θες να πετύχεις. Και φυσικά αναλόγως τι μπορείς να ξοδέψεις. Οπότε πλήρωσε κάποιον να ξέρει. Προσπαθήσαμε πολύ. Δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο. Φαντάζομαι ότι μπορέσαμε, κάναμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και εσάς, κυρία και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ.